Τα σύγχρονα αεροσκάφη αποτελούν απόδειξη της πρόοδου της μηχανικής από την αρχή της εμπορικής αεροπορίας τον περασμένο αιώνα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ενιγματικές περιπτώσεις εξαφανίσεων αεροπλάνων. Με δορυφόρους και συστήματα ραντάρ τόσο προηγμένα, είναι σχεδόν παράξενο να εξαφανίζονται αεροσκάφη. Επιπλέον, οι εξελίξεις στην τεχνολογία των αεροσκαφών έχουν παγιώσει την αεροπορία ως την ασφαλέστερη μορφή εμπορικής μεταφοράς σε όλο τον κόσμο και τα ίδια τα αεροπλάνα δεν πέφτουν έτσι απλώς από τον ουρανό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ορισμένα περιστατικά που έχουν μπερδέψει αρκετά τους ερευνητές παγκοσμίως, δημιουργώντας μία πληθώρα θεωριών σχετικά με τις εξαφανίσεις αυτές. Σήμερα θα ρίξουμε μία ματιά σε μερικά από τα άλυτα μυστήρια εξαφάνισης αεροσκαφών, χωρίς να τηρήσουμε όμως χρονική σειρά των συμβάντων. Χρειάστηκαν ομάδες αναζήτησης για πάνω από 2 χρόνια προκειμένου να βρεθούν οι καταγραφείς του μαύρου κουτιού για την πτήση Air France Airbus A330 που ταξίδευε από το Παρίσι στο Ρίο Ντι Τζανέιρο το 2009. Αν και είχαν βρεθεί συντρίμια πριν από αυτό, η συντριβή παρέμενε ένα πλήρες μυστήριο, ενώ οι ομάδες αναζήτησης έπρεπε να σαρώσουν ένα από τα βαθύτερα μέρη του Ατλαντικού ωκεανού για να βρουν ενδείξεις για την εξαφάνιση της Air France 447. Το χάος και η σύγχυση στο θάλαμο διακυβέρνησης μετά από το πάγωμα των αισθητήρων ταχύτητας πτήσης οδήγησαν σε απώλεια 228 ζωών. Η Γαλλική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων, η ΜΠΕΑ, δημοσίευσε μία έκθεση που επιβεβαίωνε ότι μία σειρά σφαλμάτων είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να σταματήσει και αναπόφευκτα να συντριβεί μετά από μία καταιγίδα. Ο αυτόματος πιλότος έπαψε να λειτουργεί αφού οι αισθητήρες ταχύτητας πάγωσαν. Αφού το αεροσκάφος καταρχάς μπήκε μέσα στην καταιγίδα, ο καπετάνιος του τζετ άφησε το πιλωτήριο για να ξεκουραστεί όπως ήταν προγραμματισμένο και να αλλάξει με έναν άλλο πιο έμπειρο πιλότο. Ακριβώς σε λίγο περισσότερο από 10 λεπτά μετά από αυτή την κίνηση, όλοι στο αεριοθούμενο τζετ θα πέθαιναν. Μετά τη χειροκίνητη μείωση της ταχύτητας πτήσης μέσα στην καταιγίδα, ο πρώτος αξιωματικός επέλεξε να αλλάξει ψόμετρο, αλλά με λιγότερη ταχύτητα πτήσης. Η ανύψωση που παρέχεται από τα φτερά του αεροσκάφους γίνεται σχετικά μικρότερη και σχεδόν αμέσως το αεροσκάφος A330 προειδοποίησε τους πιλότους ότι έσβησαν οι κινητήρες. Φυσικά, όλοι οι πιλότοι έχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζουν μια τέτοια περίπτωση σβησίματος του κινητήρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο συναγερμός του υπολογιστή προειδοποίησε τους πιλότους τουλάχιστον 75 φορές ότι βρισκόταν σε στάση το αεροπλάνο πριν αυτό συντριβεί. Αφού ανέβηκε στα 7.000 πόδια ανά λεπτό, η ταχύτητα του αεροσκάφους έπεσε σε μόλις 93 κόμβους, ενώ η ταχύτητα πλεύσης για ένα αεροσκάφος jet θα ήταν κανονικά 400 με 500 κόμβους. Όμως οι πιλότοι συνέχισαν να ενεργούν παράλογα. Κρατώντας τη μύτη στραμμένη προς τα επάνω με λίγη όθηση στον κινητήρα, οι πιλότοι δεν γνώριζαν ότι παραμένουν σε στάση παρά τις προειδοποιήσεις και την απώλεια ύψους 10.000 ποδιών ανά λεπτό. Μόνο στο τέλος, όταν ήταν πολύ αργά, ο πρώτος αξιωματικός εξήγησε στους άλλους πιλότους, αφού ο καπετάνιος επέστρεψε στο πιλωτήριο, ότι είχε κρατήσει το χειριστήριο πίσω όλη την ώρα και κανείς δεν ανέφερε καν ότι το αεροσκάφος θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι σε πάυση. Ο καπετάνιος συνειδητοποίησε τότε το λάθος και είπε στον πιλότο να κατεβεί για να ανακτήσει την ταχύτητα πτήσης, αλλά μέχρι τότε το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη στα 2.000 πόδια και η προειδοποίηση πρόσκρουσης άρχισε να χτυπά και εκεί οι καταγραφείς έπαψαν να καταγράφουν.
ίσως από τις πιο διαβόητες περιπτώσεις εξαφάνισης αεροσκάφους. Είναι αυτή του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, που εξαφανίστηκε κατά τη διέλευσή του από τον εναέριο χώρο του Βιετνάμ σε μία προγραμματισμένη πτήση από την Κουάλα Λαμπούρ προς το Πεκίνο το 2014 και παρέμεινε ένα από τα μεγάλα μυστήρια της αεροπορίας. Ακόμα και σήμερα, ομάδες αναζήτησης προσπαθούν ακόμα να χαρτογραφήσουν χιλιάδες χιλιόμετρα στον ωκεανό, όπου θα μπορούσαν να ανακαλύψουν τη θανάσιμη θέση της πτήσης MH370 που οδήγησε σε απώλεια 239 ζωών. Οι θεωρίες κυμαίνονταν από την αεροπειρατεία συμπεριλαμβανομένης της εξάντλησης καυσίμων, της ενδεχόμενης αναγκαστικής προσταλάσσωσης, μέχρι ότι και το αεροπλάνο πέταξε σκόπιμα σε άλλα νησιά ή χώρες με άγνωστο φορτίο. Καμία θεωρία δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα και το αεροσκάφος δεν έχει ακόμα βρεθεί. Στα μέσα του Μαρτίου του 1962, κατά τη διάρκεια των προκαταρτικών σταδίων του πολέμου του Βιετνάμ, η πτήση 739 του Flying Tiger του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών εξαφανίστηκε πάνω από την φαινομενικά απίθμενη τάφρα των Μαριανών στον Ειρηνικό ωκεανό, στο δρόμο της προς τις Φιλιππίνες από τον Γκουάμ. Περίπου μία ώρα μετά την τελική επικοινωνία του αεροσκάφους, μέλη ενός πετρελαιοφόρου της Standard Oil στην περιοχή ανέφεραν ότι είδανε μία φωτεινή έκρηξη στον ουρανό, την οποία ορισμένοι ερευνητές έχουν συνδέσει με το αεροπλάνο. Δεν ελήφθησαν σήματα κινδύνου από κανένα κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή καταγραφή, όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά για αυτούς που ταξίδευαν. Μετά από μια εξαντλητική αναζήτηση από 1.300 ανθρώπους, 48 αεροσκάφη και 8 πλοία επιφανείας που κάλυψε περίπου 144.000 τετραγωνικά μίλια, η αναζήτηση αποδείχτηκε απολύτως άκαρπη, ενώ φήμες ξέσπασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το τι είχε συμβεί. Τέτοιες θεωρίες κυμαίνονταν από ισχυρισμούς ότι κατά λάθος καταρρίφθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια κάλυψε τα ίχνη της, μέχρι μία απλή βλάβη κινητήρα και επικοινωνίας. Ωστόσο, η πραγματική αιτία παραμένει αόριστη και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μάθει τι πραγματικά συνέβη. Το αεροπλάνο της British South American Airways Lancastrian εξαφανίστηκε στις 2 Αυγούστου του 1947, ενώ τελείωνε το τελευταίο σκέλος μιας πτήσης σύνδεσης από το Buenos Aires προς το Σαντιάγο. Οι ερευνητές και τα κέντρα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας μπερδεύτηκαν, καθώς η τελευταία επικοινωνία που έλαβε ένας ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας της πολεμικής αεροπορίας της Χιλής ήταν το κρυπτογραφημένο μήνυμα «Stendek», το οποίο θεωρούνταν για καιρό ως λανθασμένο. Ωστόσο, πάνω από 50 χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, συντρίμια άρχισαν να ξεπροβάλλουν στα όρη των Άνδεων και το 2000 βρέθηκαν διάφορα μέρη από τις ορούς των επιβατών της πτήσης, καλά συντηρημένα από τον πάγο. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, που κυμαίνονται από απαγωγή από εξωγήινους έως ναζιστικούς κατασκόπους και κλεμμένο χρυσό, μία σε βάθος έρευνα αποκάλυψε ότι ο άσχημος καιρός προκάλεσε τη συντριβή και έκριναν ότι το πιο πιθανό νόημα της περίεργης επικοινωνίας βασίστηκε σε έναν κώδικα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποκρυπτογραφημένο ως «Αντιμετωπίστηκε σοβαρή αναταραχή, τώρα φθήνουσα έκτακτη προσγείωση». Ίσως η πιο αμφισβητούμενη εξαφάνιση αεροπλάνου συνέβη στις αρχές Δεκεμβρίου του 1945, όταν εξαφανίστηκαν όχι απλά ένα,
αλλά 6 αεροπλάνα τα οποία δεν έχουν ακόμα ανακτηθεί. Εκείνη την ημέρα, με μέσες καιρικές συνθήκες, 5 βομβαρδιστικά Avenger, τα οποία είναι γνωστά στην κοινότητα των αερομεταφορών για το μεγάλο τους μέγεθος, απογειώθηκαν από τη βάση τους στο Fort Lauderdale για άσκηση βομβαρδισμού σε αυτό που έκτοτε έγινε γνωστό ως Τρίγωνο των Βερμούδων. Αφού αντιμετώπισαν προβλήματα με τις πηξίδες τους, κάτι που είναι γνωστό ότι συμβαίνει τόσο στην περιοχή αυτή όσο και στην Κινέζικη θάλασσα, τα 5 αεροπλάνα έχασαν την επικοινωνία με τον επίγειο σταθμό. Ωστόσο, ο επίγειος σταθμός μπορούσε ακόμα να παρακολουθεί τις επικοινωνίες μεταξύ των πιλότων των αεροπλάνων, από την οποία παρακολούθηση προέκυψε ότι αποπροσανατολίστηκαν ως προς τις θέσεις τους και αποφάσισαν ότι μόλις ο δείκτης καυσίμων σε ένα εκ των αεροπλάνων έπεφτε κάτω από τα 10 γαλόνια, να πραγματοποιούσαν προσθαλάσσωση. Ακολούθησε εντατική αποστολή διάσωσης από την ακτοφυλακή και το ναυτικό που κάλυψε 700.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε διάστημα 5 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα άλλο αεροπλάνο που μετέφερε 13 επιβάτες εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ. Η μόνη ένδειξη για τη μοίρα του ήταν μία αναφορά από ένα υπεροκεάνιο που βρισκόταν στην υποτιθέμενη θέση του αεροπλάνου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, βάσει της οποίας υπήρξε ο ισχυρισμός πως θεάθηκε μια τεράστια βολίδα στον ουρανό. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί συντρίμια από τα 6 αεροπλάνα που λείπουν ή τους επιβάτες τους, πυροδοτώντας έτσι τις θεωρίες που περιβάλλουν το θρυλικό τρίγωνο των Βερμούδων. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 1944, ο Γκλεν Μίλλερ είχε ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στην παγκόσμια ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους μεγάλων συγκροτημάτων και ως πραγματικός καινοτόμος του είδους swing. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επιβιβάστηκε χάθηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την απογείωσή του, αναβαθμίζοντας τη φήμη του σε θρύλο. Καθώς το αεροπλάνο που κατευθυνόταν προς το Παρίσι προερχόμενο από το Λονδίνο ταξίδευε μια ομιχλώδη μέρα χωρίς καθόλου καλή ορατότητα, προφανείς συμπεράσματα δεν μπόρεσαν να εξαχθούν και η επίσημη αναφορά σχετικά με το αγνοούμενο αεροπλάνο έλεγε πως πρέπει να είχε συντριβεί στη Μάνκη λόγω πάγου στα φτερά ή λόγω επιπλοκών του κινητήρα. Ωστόσο, αυτή η διφορούμενη εκδοχή απέτυχε να καθησυχάσει έναν απεγνωσμένο πληθυσμό που μόλις είχε χάσει ένα από τους μεγαλύτερους ηθικούς ενισχυτές των συμμαχικών δυνάμεων. Φυσικά, ακολούθησαν κουτσομπολιά για το τι είχε συμβεί πραγματικά. Υποστηρίχτηκαν θεωρίες που κυμαίνονταν από το ότι ο διάσημος μουσικός προσγειώθηκε κρυφά, ίσα-ίσα για να πεθάνει από καρκίνο λίγες μέρες αργότερα, έως ότι το αεροπλάνο βομβαρδίστηκε τυχαία από φύλλια πυρά και συγκεκριμένα από αγγλικά αεροπλάνα που εκτόξευσαν βόμβες που προορίζονταν αρχικά για μία ακυρωμένη αποστολή. Θεωρίες όμως, από τις οποίες καμία δεν έχει επαληθευθεί επίσημα. Το μόνο που είναι γνωστό με βεβαιότητα είναι ότι το αεροπλάνο έφυγε για το φαινομενικά σύντομο ταξίδι του στις 15 Δεκεμβρίου και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Στις 17 Ιανουαρίου του 1949, ένα αεροπλάνο της British South American Airways που πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Τζαμάικα εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Μία ώρα μετά την αναχώρησή του, το Star Ariel έκανε μία συνηθισμένη επικοινωνία σημειώνοντας την τοποθεσία του στο σταθμό του εδάφους και λίγο αργότερα προφανώς έπαψε να υπάρχει σε υψόμετρο 18.000 ποδιών. Λόγω των ύποπτων επιπλοκών επικοινωνίας, μία ομάδα διάσωσης δεν μπόρεσε να ξεκινήσει την αναζήτησή του παρά 7,5 ώρες αργότερα, οπότε οποιαδήποτε απομεινάρια του αεροπλάνου
θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν στον πυθμένα του ωκεανού. Εκείνη την εποχή, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκλείσουν 3 κοινότυπα σενάρια. Πρώτον, ότι τα καύσιμα του αεροπλάνου εξαντλήθηκαν, κάτι το οποίο φαινόταν αδικαιολόγητο σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. Δεύτερον, ότι πρόκειται για πιθανό σφάλμα του πιλότου. Και τρίτον, ότι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ευθύνονται για την εξαφάνισή του, κάτι που κατέρευσε αμέσως, μιας και η έκθεση ανέφερε καθαρούς ουρανούς σε αυτή την περιοχή. Έτσι, οι Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν επιφορτισμένοι με την έρευνα σημείωσαν ότι κάποια εξωτερική αιτία μπορεί να κυρίευσε τόσο τον άνθρωπο όσο και τη μηχανή. Κάτι που ενέπνευσε ακούσια μία πληθώρα θεωριών που βασίζονταν σε απλές εικασίες από τον απλό κόσμο. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ορισμένοι εμπειρογνώμονες ισχυρίστηκαν ότι ό,τι συνέβη πρέπει να συνέβη πολύ γρήγορα, χωρίς προειδοποίηση, οδηγώντας την κοινή γνώμη να θεωρήσει ότι υπήρξε μία έκρηξη που προέκυψε από ένα συνδυασμό ελαττωμάτων που ενυπάρχουν στο σχεδιασμό του αεροπλάνου και θεωρούνται σπάνια. Όποια και αν είναι η εξήγηση, ακόμα δεν έχουν βρεθεί συντρίμμια και 20 επιβάτες αναφέρθηκαν αρχικά ως αγνοούμενοι και αργότερα ως νεκροί.